Ότι συνεχίσουμε και φέτος την προσπάθεια βοήθεια στα παιδιά, με εκδηλώσεις πάλι τρίτο και τέταρτο κύκλο. Το Σαββατοκύριακο αυτό κάναμε τον τρίτο κύκλο, χθες στην Δουλεμερίδα, σήμερα Φλόρινα, τα απόγευμα στα Γρεβενά. 14, 15 και 16 Ιουνίου είμαστε την Παρασκευή στην Καστοριά, Σάββατο πρωί στην Άγιο Γερμανό, Σάββατο απόγευμα στο Αμύντο και Κυριακή πρωί στην Κοζάνη. Το θέμα διαφορετικό από το θέμα που είχαμε το Φεβράριο, συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου. Είναι το θέμα που καίει τα παιδιά. Το θέμα που ενδιαφέρει τα παιδιά για να επιλέξουν σχολές, να βρουν πώς θα κάνουν το πιο σωστό μηχανογραφικό. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώτιο Κωνσταντίνο από την Ιμπλόι, είναι σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού και συγγραφέας του βιβλίου «Επιλέγω σπουδές και επαγγέλματα» και χορηγούς στο City College και το κολέγιο της Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά για να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους. Πιστεύουμε ότι ο Σύλλογος έχει την υποχρέωση να δίνει ό,τι μπορεί στα παιδιά. Είναι μια εποχή πλέον που τα παιδιά τελειώνουν τις εξετάσεις μετά από μια δύσκολη προσπάθεια, με πολύ δύσκολα θέματα. Με θέματα που κατά κάποιο τρόπο απαξίωσαν τον κόπο τους. Είχαμε πολλά προβλήματα φέτος και στη φυσική και στα μαθηματικά γενικής και ιδιαίτερα στα μαθηματικά κατεύθυνσης. Θέματα τα οποία θα έλεγα ότι δυσκολεύτηκαν και οι καθηγητές να λύσουν. Ήταν ασαφή και θέματα αρκετά ανεβασμένου επίπεδου. Τα παιδιά πλέον θα πρέπει να σκέφτονται μπροστά. Να μην βλέπουν το τι γράψανε, να σκέφτονται ότι οι βάσεις λογικά θα πέσουν, δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχουμε στοιχεία. Να σκέφτονται ότι η προσπάθεια τους έγινε και να επιλέξουν τώρα ό,τι σχολή καλύτερη αυτοί θέλουν. Το σκεπτικό για να φτιάξουμε μηχανογραφικό είναι τι θέλουν τα παιδιά, τι θέλουν οι ίδιοι να περάσουμε και όχι ποια σχολή είναι καλύτερη, ποια είναι πιο ψηλή βάση. Ακόμα να πούμε ότι ο Σύλλογος Φωτιστών και η Ομοσπονδία, Εκπαιδευτικών Φωτιστών Ελλάδας, καλούμε τους γονείς πάντα να μας εμπιστεύονται, να εμπιστεύονται τα νόμιμα φροντιστήρια. Να μην πηγαίνουν στα ιδιαίτερα μαθήματα. Η μαύρη αγορά της παιδείας έχει γιγαντωθεί τελευταία, γιατί η πολιτεία δεν έχει τη βούληση για να πατάξει το φαινόμενο. Ήδη στοιχεία λένε ότι στη γενική εκπαιδευτική παραοικονομία περίπου είναι 1 δις ευρώ το χρόνο το ποσό που φεύγει από τα ταμεία του κράτους. Είναι ο τζίρος που γίνεται, ας το πω έτσι. Καλούμε τους γονείς να εμπιστεύονται τα οργανωμένα φροντιστήρια, τα μέλη της Ομοσπονδίας, γιατί αυτά παρέχουν μια νόμιμη εκπαιδευτική υποστήριξη. Πληρώνουν εισφορές, ασφαλιστικές εισφορές, φορολογία, δίνουν εργασία στις συναδέλφους, στους καθηγητές. Γενικά λειτουργούμε νόμιμα και παρέχουμε δουλειά και μέλος στη χώρα μας.